Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, και ο Γενικός Γραμματέας μας και ο Κοινοβουλευτικός Πρόεδρος, αλλά και εισηγητικά αναφερθήκαμε. Αντίστοιχα τοποθετήσεις υπάρχουν και στις επιτροπές που προηγήθηκαν της Ολομέλειας. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, όχι μόνο με αφορμή τη συζήτηση σε αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά ήδη, αν θέλετε, και από το 2018, να μην πω για το 2013, αλλά για το 2018 και εντεύθεν, είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, καθαρή, με συγκεκριμένες θέσεις, απόψεις. Και επ' αυτών, φυσικά, να υπάρξει αντιπαράθεση και όχι να υπάρξει προσπάθεια παραπληροφόρησης, σπεκουλαρίσματος των θέσεων του ΚΚΕ που γίνεται συστηματικά εδώ και χρόνια με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν θα σταθώ και δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Θέλω όμως να τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε, για δύο τροπολογίες. Και για το περιεχόμενό τους, αν θέλετε, αλλά κυρίως για τη μη δυνατότητα ή το ότι δεν μας παρέχει τη δυνατότητα της ψήφου. Με ποια έννοια? Αλλοιώνεται η ψήφος. Λοιπόν, καλούμαστε να ψηφίσουμε τροπολογίες στο σύνολό τους, ενώ υπάρχουν άρθρα μέσα στις τροπολογίες, στα οποία φυσικά σε άλλα διαφωνούμε, σε άλλα όμως συμφωνούμε. Αλλά επειδή κυριαρχούνε, να το πω έτσι, κατά τη γνώμη μας, τα άρθρα τα οποία καταψηφίζουμε, δεν μπορούμε δηλαδή να τα ψηφίσουμε, αναγκαζόμαστε να καταψηφίσουμε στο σύνολο. Και εξηγούμε. Για δύο τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Συγκεκριμένα, η 889 με ειδικό 70. Στο πρώτο άρθρο το καταψηφίζουμε. Που προσαρμόζει το κριτήριο της αξιολόγησης κινδύνου στο κυρωτικό σύστημα. Φυσικά το εργαλείο αξιολόγησης είναι ένα επιστημονικό εργαλείο. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, ή το ζήτημα, αν θέλετε, είναι πως χρησιμοποιείται ένα επιστημονικό εργαλείο για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής τροφίμων, αλλά και για τη διευκόλυνση όμως των επιχειρήσεων, στη λογική των κατευθύνσεων του ΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και των υπόλοιπων οργανισμών, υπερελιστικών οργανισμών. Τα πάντα δηλαδή για την κερδοφορία των επιχειρηματιών. Και είναι σίγουρο ότι αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το κριτήριο, το επιστημονικό αυτό εργαλείο, το κριτήριο της αξιολόγησης, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω αποδυνάμωση και του όποιου ελέγχου. Συνεπώς, δεν διαφωνούμε με το εργαλείο της αξιολόγησης του κινδύνου, αλλά με το πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένη η αξιοποίησή του. Γι' αυτό και λοιπόν αυτό το άρθρο στην τροπολογία το καταψηφίζουμε. Περνάμε στο άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας και αυτό το καταψηφίζουμε. Με ποια λογική? Ότι η ρύθμιση που προβλέπεται διευκολύνει δίνοντας δεδομένα στις τράπεζες για στοιχεία των επιχειρήσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για λόγους σχεδιασμού, επενδύσεων ή δανειοδοτήσεων, προσφέροντας μια γρήγορη έρευνα αγοράς, όσο και για λόγους που σχετίζονται με διαχείριση επιχειρηματικών δανείων και την πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα έχει διαθέσιμα η κάθε τράπεζα. Όπως για παράδειγμα να μπορεί να βρίσκει σε πόσες επιχειρήσεις μπορεί να δραστηριοποιείται κάθε εταίρος ή ποιοι εταίροι συμμετέχουν σε μια επιχείρηση. Ερχόμαστε τώρα στα υπόλοιπα δύο άρθρα της συγκεκριμένης τροπολογίας. Το 3 και το 4. Εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση να τα ψηφίσουμε αν ήταν ξεχωριστά. Δηλαδή, συγκεκριμένα, για να καταγράφονται και όλα, τα λέμε πιο πολύ, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε συνηθίσει να δεχόμαστε και λάσπη στη βάση της ψηφοφορίας αυτού του τύπου συγκεκριμένων τροπολογιών στο παρελθόν και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δύο άρθρα αυτά που θα τα ψηφίζαμε αν ήταν χωριστά, ξέχωρα από την τροπολογία, δηλαδή που αφορά το αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίας για την προμήθεια θερματικών σωμάτων, εξωτερικού χώρου κλπ. Και το δεύτερο, το τέταρτο συγγνώμη άρθρο, το οποίο δεν θα είχαμε αντίρρηση να το ψηφίσουμε, το επίσης αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Αυτά τα δύο άρθρα λοιπόν θα μπορούσαμε, δεν έχουμε αντίρρηση, θα μπορούσαμε να τα ψηφίσουμε. Όμως επειδή κατά τη γνώμη μας κυριαρχούν η αρνητική ψήφος στα πρώτα δύο άρθρα, θα ψηφίσουμε κατά στην τροπολογία. Και κατά, δυστυχώς, κατά
θα αποτυπωθεί και στα δύο άρθρα που εμείς θα λέγαμε ναι. Προχωράω στη δεύτερη τροπολογία, δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο, αλλά μας αναγκάζει το ζήτημα αυτό, το οποίο γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το γνωρίζουν όλοι εδώ μέσα, όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ότι χρόνια το λέμε, αλλά λύση δεν υπάρχει. Δεν βρίσκεται μια λύση. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Έτσι είναι. Λοιπόν, περνάω τώρα στην τροπολογία, την υπουργική τροπολογία, με γενικό 8,95 και ειδικό 71. Εδώ υπάρχουν 6 άρθρα, στα οποία, στα περισσότερα από αυτά, τοποθετούμαστε αρνητικά. Όμως υπάρχει το άρθρο 5, που αναφέρεται στο Μουσείο Ολοκαυτών, σε ανταλλαγή γης μεταξύ δημοσίου, τελσόν εργοσέ και τα λοιπά, προκειμένου να ενεργηθεί το. Εμείς είμαστε υπέρ σε αυτό. Είμαστε υπέρ, όμως δείτε. Άρθρο 1. Είμαστε κατά. Αυτό δηλαδή που γίνεται λόγος για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αντιρρήσεων, μάλλον για τους δασικούς χάρτες. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που μπαίνει μέσα από τη ρύθμιση αυτή. Και παράλληλα θέλουμε να αναδείξουμε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, προσωπικού κυρίως, στις δασικές υπηρεσίες. Και λέμε, παράταση προτείνουμε, αν θέλετε, αντιπροτείνουμε παράταση ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμα. Και τι, προσλήψεις προσωπικού στις 400 δασολόγων στις δασικές υπηρεσίες και 100 δασοπόνων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο το οποίο καλούνται να διεκπεραιώσουν με βάση τις αντιρρήσεις στους δασικούς χαρτές κτλ. Άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας. Επίσης είμαστε κατά. Στο ερώτημα, όταν ο κύριος Σταγαράς υποστήριξε την τροπολογία, στο ερώτημά μας για τα πετρέλαια στην Καβάλα γίνεται λόγο, στην επιχείρηση, ο κύριος Σταγαράς μας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ότι στην επιχείρηση αυτή, αφού το Μάρτι ήδη ανακοινώθηκε, αποφασίστηκε η χρηματοδότησή της κατά 100 και πλέον εκατομμύρια, δεν γνώριζε ή δεν γνωρίζει, μάλλον μας είπε, ότι η εταιρεία από τη στιγμή που έχει μπει και σε καθεστώς αναδιάρθρωσης του προγράμματός της, στην ουσία απολύει ή τέλος πάντων μετατρέπει εκβιαστικά τους εργαζόμενους σε, αν θέλετε, και σε ποσοστό τα 2/3 των εργαζομένων, τους εκβιαστικά τους πιέζει να αποδεχθούν μείωση μισθών και εργολαβοποίηση, να το πω έτσι. Ποιος πληρώνει όμως? Εδώ βγαίνουν και ορισμένα συμπεράσματα. Απ' τη μια χρηματοδοτείται με τεράστια ποσά, με εγγύηση του ελληνικού λαού, του ελληνικού δημοσίου, και από την άλλη μεριά ποιος πληρώνει την ύφη? Οι εργαζόμενοι. Με μείωση μισθών, με απολύσεις ενδεχομένως και πάει λέγοντας. Και δείτε τώρα, μέσα στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης που προχωράει ή πρόκειται να υλοποιηθεί, δεν διασφαλίζεται, αφού δεν προβλέπεται, ακόμα και οι επιστήμονες, το επιστημονικό εκείνο δυναμικό ασφαλείας για εκτεταμένα ατυχήματα σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, με ενδεχόμενο, τραγικά ενδεχόμενα αποτελέσματα για το λαό της Καβάλας, της ευρύτερης περιοχής εκεί, το διάστημα, αν όμοιγένετο συμβεί κάποιο ατύχημα. Έτσι λοιπόν, ακόμα και με την λογική που βάζει μέσα, με τη λογική της κυβέρνησης που μπαίνει μέσα από την τροπολογία στο συγκεκριμένο άρθρο, με την επίκληση της μείωσης των κερδών που ειρείς τον παρόδο, η εταιρεία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανέκαμψε με την πρώτη παρτίδα πώλησης πετρελαίου με τις νέες τιμές. Άρα λοιπόν, και ο κύριος Σταγαράς τα ήξερε αυτά πολύ καλά, γιατί πριν μία εβδομάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε επίκαιρη ερώτηση για τα πετρέλα Καβάλας. Και εκεί τα είπε όλα. Εδώ μας λέει ότι δεν γνωρίζει για τους εργαζόμενους. Εμείς λέμε ρήτρα για τους εργαζόμενους. Να μην απολυθεί κανένας και να συνεχίσουν να εργάζονται με τις ίδιες σχέσεις αυτές που έχουν επιλέξει, που υπάρχουν εκεί, χωρίς μειώσεις μισθών κτλ. Συνεχίζω λοιπόν στην ίδια τροπολογία. Στο άρθρο 3, που είναι θέματα συμβάσεων, παραχώρηση έργων και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, φυσικά και αυτό το άρθρο θα το καταψηφίσουμε αν ήταν ξέχωρο. Θετικά θα βλέπουμε το άρθρο 4,
που παρέχει διευκολύνσεις για εκταμιεύσεις ποσών για έργα που αφορά πυρόπληκτος. Έρχομαι ξανά και επαναλαμβάνω για το άρθρο 5 που αφορά το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδας. Αν ήταν ξέχωρο θα το ψηφίζαμε, θα λέγαμε ναι. Και φυσικά το άρθρο 6, το τελευταίο που έχει να κάνει με τις διευθετήσεις, αν θέλετε, στα πλαίσια της παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων. Εμείς λέμε είμαστε στο κατά. Άρα λοιπόν, στην πλειοψηφία των άρθρων είμαστε ενάντια. Και στο σύνολο θα ψηφίσουμε κατά. Αλλά δείτε, στο άρθρο 5, και το λέω για τρίτη φορά, θα καταγραφεί η αρνητική μας ψήφος. Και το λέω αυτό για να καταγραφεί τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά, για να μην αρχίσει από το βράδυ ή από αύριο η σπέκουλα ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα ούτε η κυβέρνηση παρούσα, αλλά όπως και οι προηγούμενοι, να μπορούμε η ψήφος μας να αντιστοιχεί σε αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό.